Κύριε Ζαρβάκη, τον τελευταίο καιρό απανωτά είναι τα περιστατικά ανώνυμων δημοσιευμάτων σε κριτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τη Σιτία και είναι σε έναν τόνο επικριτικό πάντα. Είναι μία έμεση επίθεση, μία έμεση αρνητική προπαγάνδα προς εμάς. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μάθει να απαντώ τουλάχιστον σε δημοσιεύματα τα οποία είναι ανώνυμα. Επειδή όμως έτσι έχει γίνει κατ' επανάληψη, όπως το λέτε και εσείς, και έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, να πω δύο κουβέντες. Ο Δήμος Σιτίας, το γνωρίζουν όλοι ότι ήταν πρωτοπόρος και είναι πρωτοπόρος ότι έχει να κάνει με θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι πρώτες ανεμογεννήτριες στο Δήμο Σιτίας εγκαταστάθηκαν. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σιτίας, όπως έχουμε πει, παράγει το 52% της παραγόμενης αιωλικής ενέργειας της Κρήτης, παράγεται στο Δήμο Σιτίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα επιχειρήματα του τύπου περί οπισθοδρόμησης, περί χαράκωσης, περί εσωστρέφειας, είναι έολα και δεν έχουν καμία τεκμηρίωση. Ο λόγος που δημοσιοποιούνται καμιά φορά τέτοια κείμενα, εκτιμώ ότι είναι διπλός. Δηλαδή, από τη μια, ας πούμε, προσπαθούμε να μεταστρέψουμε την κοινή γνώμη σε κάποιες αποφάσεις που έχει ήδη πάρει, και από την άλλη είναι να ενισχύσουμε κάποιους οπαδούς οι οποίοι είναι αντίθετοι σε κάποια πράγματα, οι οποίοι ναι μεν είναι μειοψηφία, αλλά πρέπει να τους κρατάμε και αυτούς εν εγρηγόρση, που λέμε, σε ζωντάνια. Εκτιμώ όμως ότι αυτά δεν θα πιάσουν τόπο και δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Εμείς, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν θα επιτρέψουμε, και το λέω ειλικρινά και δεν θα το λέω με έπαρση, το λέω διότι από πίσω υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις, όχι μόνο Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά και φορέων, και η καθολική έπαρση της κοινωνίας, εξάλλου το έχει δείξει. Η φέρουσα ικανότητα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει καλυφθεί, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τις ανεμογεννήτριες. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα ανεμολογικά στοιχεία είναι αυτά που επιτρέπουν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, θα γεμίσουμε ανεμογεννήτριες στα βουνά τα δικά μας. Τα βουνά τα δικά μας έχουν και άλλες δυνατότητες και αξιοποίησης. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, υπάρχει ένα γεωπάρκο. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να αξιοποιήσουμε κάποια πράγματα και κάποιες προτεραιότητες τις οποίες τις έχουμε βάλει εμείς οι ίδιοι και κανείς άλλος. Οι προσπάθειες τώρα να συνδυάσουν κάποιοι την ανάπτυξη με το ότι εμείς δεν εγκαθιστούμε ανεμογεννήτριες, αυτό το πράγμα δεν προκύπτει από το θέμα. Έτσι, δεν σημαίνει ότι όπου εγκαθιστάς και γεμίσεις ανεμογεννήτριες, το ξαναπτύσσεται, όπως καταλαβαίνετε. Η ανάπτυξη έρχεται με άλλους τρόπους, πρέπει να είναι συνδυασμός πάρα πολλών πραγμάτων, δεν πρέπει να υπάρχει μονομέρεια, πρέπει να υπάρχουν πάντα εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένας τόπος. Εν κατακλείδη, θεωρώ ότι οι ματαιοπονούν όσοι προσπαθούν να μεταστρέψουν την κοινή γνώμη ή να μας οδηγήσουν σε κάποιους δρόμους οι οποίοι εμείς ούτως ή άλλως είμαστε αποφασισμένοι ότι δεν θα τους ακολουθήσουμε. Να είναι σίγουροι ότι τα μάτια μας και τα αυτιά μας είναι ανοιχτά. Ολόνων. Και όπως σας είπα, δεν υπάρχει περίπτωση εμείς σαν Δήμος, με τη βοήθεια των συνδημοτών πάντα, να επιτρέψουμε να γίνουν πράγματα στο Δήμο μας τα οποία δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Πάρα πολλές φορές έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Δυστυχώς σε άλλες περιόδους κάποιοι αναγκαστήκαμε ή αναγκαστήκανε να κάνουν πράγματα τα οποία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν συμβατά με την καθημερινότητα και με τον τρόπο που θέλαμε εδώ πέρα. Θεωρώ ότι αυτά έχουν γίνει μάθημα για όλους μας. Οπότε, από τώρα έτσι το εξής, τις αποφάσεις για το πώς θα πορευθεί η ανάπτυξη στον τόπο το δικό μας, τις παίρνουμε εμείς και κανείς άλλος. Κύριε Κακουράκη, για ακόμη μια φορά, η τοπική κοινωνία αναστατώθηκε από ένα ανώνυμο δημοσίευμα που αφορά την περιοχή. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά τα ανώνυμα, κυρίως βέβαια, δημοσιεύματα, αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο? Κοιτάξτε, οι συνήθιοι ύποπτοι ξαναχτύπησαν. Εγώ δεν δίνω σημασία σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα, τα αγνοώ, τα ανώνυμα δημοσιεύματα, και κακώς ένα έγκυρο site
τα δημοσιεύει για μένα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι έχουν μπερδέψει καταρχήν τον νομό Λασιθίου. Η Σιτία ουδέποτε διεκδίκησε σχολή ξαναγών. Αφορά άλλη πόλη στον νομό Λασιθίου. Η Σιτία ήδη έχει αποφασίσει και έχει καθορίσει το πώς θα κινηθεί για τον τουρισμό. Εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων έχουμε εδώ και 15 χρόνια έχουμε επιλέξει και τις περιοχές και τους λαούς που στην κουλτούρα τους έχουν αυτό που διαθέτουμε εμείς στην περιοχή μας. Υποδείξεις δεν δεχόμαστε από κανένα και κατά συνέπεια εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοί μου δεν δίνουμε καθόλου σημασία στα δημοσιεύματα αυτού του είδους. Το πολύ καλό αποτέλεσμα που είχαμε και την πολύ καλή κίνηση που είχαμε, γιατί η περιοχή μας εδώ χρόνο με το χρόνο η κίνηση αυξάνεται και φαίνεται και από τις αφίξεις που έχουμε στο αεροδρόμιο Σιτίας, ίσως να ενοχλεί κάποιος. Κύριε Νικητάκη, τελικά οι Σιτιακοί είναι άξιοι να αναδείξουν και να αποφασίσουν για το μέλλον αυτού του τόπου ή χρειαζόμαστε κάποιους έτσι επίδοξους συμβούλους και σωτήρες? Ένα πρόσφατο δημοσίευμα, και εκεί αναφερόμαστε, έχει προκαλέσει αναστάτωση και έχει εξοργήσει στην τοπική κοινωνία. Ναι, αναφέρεστε για το δημοσίευμα το τελευταίο της Κρέτα Live, που κάποιος ή κάποιοι οι οποίοι είναι ανώνυμοι είναι ένθυρμοι υποστηρικτές όσον αφορά την ανάπτυξη της Σιτίας, γιατί εμείς, κατά τη δικιά τους άποψη, δεν είμαστε ικανοί να το πράξουμε αυτό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ βέβαια, εισαγωγικά, αλλά έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μια πενταετία, ότι η Σιτία επιτέλους έχει αρχίσει και καλλιεργεί και δημιουργεί την εξωστρέφειά της, και αυτό είναι γνωστό από την επισκεψιμότητα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, και εγώ σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου καθημερινά το λαμβάνω αυτό. Επομένως, ας σταματήσουν επιτέλους κάποιοι καλοθελητές οι οποίοι τόσο πολύ αγαπούν τον τόπο μας και τον υπερασπίζονται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μας μειώνουν πάρα πολύ σαν οντότητες, ότι εμείς και ο Δήμος και οι φορείς είμαστε ανάξιοι να τηρούμε την εξωστρέφεια αυτού του υπέροχου και πανέμορφου τόπου. Δεν ξέρω από ποιους βάλλονται να τα κάνουν αυτά τα δημοσιεύματα. Όμως, δεν είναι δυνατόν εμείς να προστατεύουμε τον τόπο μας με οποιονδήποτε κινήσεις κάνουμε εξωστρέφειας, και αν μη τι άλλο είναι από όλους γνωστό ότι η ιστορία της Σιτίας, η πολιτισμική της ιστορία είναι από όλους αποδεκτή, και η κουλτούρα που έχουμε. Ας το πάρουν λοιπόν είδηση και ας το πάρουν απόφαση πλέον και ας σταματήσουν από το συγκεκριμένο site όλα αυτά τα δημοσιεύματα που βγαίνουν κατά καιρούς, γιατί θεωρούμαστε ότι είμαστε ανθρώποι οι οποίοι σεβόμαστε το περιβάλλον, σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας, σεβόμαστε τους συμπολίτες μας, αλλά και τους επισκέπτες που έρχονται στην πόλη μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε ένα γεωπάρκο το οποίο το προστατεύουμε σαν κόριο θαλμού, και αυτό εξάλλου είναι και το ότι ξανά ενταχθήκαμε για άλλη μία τετραετία στην UNESCO. Δεν είναι λοιπόν μικρό πράγμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι ο εναλλακτικός τουρισμός. Θέλουμε ένα τουρισμό στην περιοχή μας που να σέβεται την περιοχή μας πάνω απ' όλα. Και αυτό έχουμε δείξει μέχρι στιγμής. Όμως υπάρχουν πολλοί ανασταλτικοί παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν αυτό τον εναλλακτικό τουρισμό. Επομένως, δεν έχουμε μουσιακές αντιλήψεις, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Προσέχουμε, προστατεύουμε και πάμε με βήμα-βήμα. Αυτή είναι η άποψή μας. Ας μας αφήσουν να πορευτούμε όπως εμείς ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε αποδείξει μέχρι στιγμής. Για δεύτερη φορά κυκλοφορεί ανώνυμο άρθρο σε γνωστή ιστοσελίδα της Κρήτης Αθλητικού Πόρταλ με τίτλο «Τα όπλα της Σιτίας κατά της εσωστρέφειας και τοπομονωτισμού». Μάλιστα, σε αυτό το άρθρο, το ανυπόγραφο άρθρο, ο συγγραφέας
γυρίζει και μας λέει μια συμβουλή ότι δεν αρκεί να έχεις αξιόλογα οικοσυστήματα, χρειάζεται να τα προστατεύεις, να τα αναδεικνύεις με εύστοχο τρόπο και αποτελεσματικό. Καθώς τον ευχαριστούμε για τις συμβουλές του. Ωστόσο, είστε εκεί στην ιστορία μας σαν περιοχή, ουδέποτε χρειαστήκαμε αυτόκλητους προστάτες και ανθρώπους να μας συμβουλεύουν ανώνυμα και με τόσο πονηρό τρόπο ρίχνοντας λάσπη στον τρόπο ανάπτυξης που έχουμε επιλέξει σαν περιοχή. Σαφώς λοιπόν εμείς θα δεχτούμε τη συμβουλή του και εννοείται θα συνεχίσουμε σαν τοπική κοινωνία και να προστατεύουμε και να αναδεικνύουμε με έξυπνο τρόπο και αποτελεσματικό το οικοσύστημά μας, την ιστορία μας, το φυσικό ανάγλυφο, τον τόπο μας. Ένα τόπο που είχε την τύχη και τη χαρά να είναι στο δίκτυο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Σε αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης δεν χωράνε είτε του αρέσει είτε όχι, του πληρωμένου κονδυλοφόρου, δεν χρειάζονται ανεμογεννήτριες, έχουμε ήδη πλέον αγμανεργειακό στην περιοχή, δεν χρειάζονται ηλιοθερμικά, γεωθερμικά και όλα αυτά τα οποία θα καταστρέψουν όλα αυτά που αναφέρει πολύ σωστά το άρθρο, την ιστορία μας, τον τόπο μας, τη φύση μας. Ιστιακή έχουμε επιλέξει ένα δρόμο που θα συνεχίσουμε να τον ακολουθούμε πιστά και με συνείδηση. Ας το καταλάβουν. Και αν θέλουν να αναδείξουν, όπως λένε, την ομορφιά του οικοσυστήματος με ανεμογεννήτριες, ηλιακά πάρκα, αιωλικά πάρκα και όλα αυτά, υπάρχουν μια χαρά βουνά, υπάρχουν τα λευκά όρη που ήταν και ο αντιπεριφέρειας του κ. Καλοκαιρής και είχε πει πόσο καλές είναι ανεμογεννήτριες, να πάνε να τα βάλει εκεί, υπάρχει και ο Γιούχτας. Υπάρχουν και άλλα βουνά πάνω στην Κρήτη να μπορεί να πάνε να τα βάλει. Σόν και καλά πρέπει να αναδείξουν το δικό μας τρόπο. Τόπο. Είστε εκεί, έχουμε επιλέξει τον τρόπο το δικό μας εξωστρέφος που θα αναδείξουμε και σε αυτό το δρόμο θα ακολουθήσουμε και θα πορευτούμε.